Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου έχει πάρει ζωή αφού οι φοιτητές επέστρεψαν στις αίθουσές τους, και φυσικά την ίδια στιγμή οι φοιτητές προσπαθούν να προβάλλουν τα προβλήματα που έχουν έτσι ώστε να βρεθεί η επίλυσή τους. Βρίσκομαι εδώ με δύο φοιτητές, τον Λευτέρη Σπυρού, φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, και επίσης φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Αντώνη Μπάρτου. Καλημέρα, παιδιά. Και Ανδρέα μου, το πρώτο θέμα συζήτησης για σήμερα είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ένα θέμα το οποίο θα λέγαμε ότι έχει μπει στον πάγο, και αν και η ιατρική σχολή εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχει πέραν της μιας δεκαετίας, ωστόσο έχει μείνει σαν όνειρο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Λευτέρη, ένα θέμα το οποίο ίσως έπρεπε να επιληθεί πριν καν δημιουργηθεί και η ιατρική σχολή, θα λέγει κανείς. Πολύ σωστά το θέσατε. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το εγχείρημα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου δυστυχώς είναι ένα ζήτημα το οποίο μας λυπεί που το λέμε, αλλά έχει παγιοποιηθεί, έχει μείνει στάσιμο εδώ και χρόνια. Είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει αδιαφυσβήτητα καθημερινά πολλούς φοιτητές μας, και είναι ένα εγχείρημα, μια πρωτοβουλία των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων που δεν αφορά μόνο τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, αφορά την κοινωνία στην ολότητα της. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει και τους πολίτες. Πρέπει να υπάρξει βούληση και από τους αρμόδιους φορείς, όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, που καταλαβαίνουμε πως προωθούν και ήδη τα συμφέροντα τους, αλλά πρέπει η πολιτική βούληση να υπάρξει, ούτως ώστε και να επωφεληθούν οι φοιτητές της ιατρικής, την ανέγερση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ούτως ώστε να μπορούν να μένουν στην πατρίδα τους για να σπουδάζουν, για να κάνουν την εξειδίκευσή τους και να προσφέρουν στον τόπο τους, αλλά την ίδια ώρα συνάμα να το εκμεταλλευτεί και η κοινωνία μας, απορροφώντας τους νέους επιστήμονες, κρατώντας τους στον τόπο τους, και να πιάσει από το Πανεπιστήμιο μας ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το οποίο θα συνεισφέρει στον κρατικό μηχανισμό. Η απουσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ανοίγει την πόρτα, θα λέγαμε, στους φοιτητές να πάνε στο εξωτερικό, αναγκαστικά στην ουσία, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν και την πρακτική τους άσκηση και να φτάσουν στο επίπεδο που και ήδη επιθυμούν ως γιατροί και επιστήμονες. Αν και στο Πανεπιστήμιο μας, χωρίς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, γίνεται πρακτική άσκηση, γίνεται η εξειδίκευση των γιατρών, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στα επίπεδα της ποιότητας που θα ήταν αν υπήρχε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι φοιτητές της ιατρικής έχουν πολλά ζητήματα, λειτουργικά κυρίως, που αφορούν την εξειδίκευσή τους και την άσκησή τους στα νοσοκομεία. Υπάρχουν έτσι πολλά διαδικαστικά θέματα της καθημερινότητας, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να εκμεταλλευτούν με την πλήρη ποιότητα αυτήν την ευκαιρία της πρακτικής άσκησης στα νοσοκομεία. Έτσι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και σε συγκεκριμένες ειδικεύσεις, αλλά και κατά τη διάρκεια της εξάσκησης στα νοσοκομεία, λόγω του ότι δεν υπάρχει ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο από ακαδημαϊκούς γιατρούς για να μπορεί να γίνεται αυτό χωρίς προβλήματα και να κυλούν όλα ομαλώς. Και καταλαβαίνουμε, Ανδρέα, και ναι, από το όταν κάποιος μας πει πήγε σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, την έγκλη που έχει και το επίπεδο που αλλάζει σε ένα νοσοκομείο και σε μια χώρα όταν έχει το δικό της πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Πόσο μάλλον η Κύπρος, που είναι στο δημόσιο τομέα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έτσι και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα έπρεπε να ανήκει στον δημόσιο τομέα, αν και πλέον με όλους αυτούς τους φορείς που είναι εμπλεκόμενοι στον τομέα της υγείας, η δυσκολία της δημιουργίας ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου ίσως έχει ανέβει περισσότερα σκαλιά. Εννοείται, και μας λυπεί το ότι είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πανεπιστήμιο και ιατρική σχολή, το οποίο δεν έχει πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Το 2024 ακόμα συζητάμε για πανεπιστημιακό νοσοκομείο σε μια ευρωπαϊκή χώρα, την ίδια στιγμή που μιλάμε για εξευρωπαϊσμό και προσπαθούμε να σωματωθούμε τόσο το δυνατόν περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν οι απαντήσεις στους προβληματισμούς. Φτάνει όμως να υπάρξει και η πολιτική βούληση από όλους τους εμπλεκόμενους. Εμείς ως νεολαία, ως φοιτητές, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Το Πανεπιστήμιο μας θεωρώ πως είναι έτοιμο να συζητήσει. Λείπει όμως η πολιτική βούληση ως το μόνο κομμάτι για να ολοκληρωθεί αυτό το puzzle και να έχουμε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο με όλα του τα ωφέλη. Εγώ υπενθυμίζω ότι υπήρχε μια πρόταση από όλους τους βουλευτές, αμοχώς του, από όλα τα κόμματα. Ναι. Ωραίος ο λόγος του νεαρού. Ναι, Ανδρέα. Μάλιστα. Πολύ ωραίος ο λόγος του.
Ακριβώς. Οι φοιτητές μας και οι νέοι μας ξέρουν τι ζητούν και τι θέλουν. Ακριβώς. Απλά το θέμα είναι η πολιτεία να ακούσει, Ανδρέα, αυτά τα αιτήματα των φοιτητών. Και αυτό που ξεκίνησα να λέω είναι ότι πριν μερικά χρόνια οι βουλευτές της επαρχίας Αμοχώστου, από όλα τα κόμματα, είχαν ζητήσει να δημιουργηθεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Κάτι το οποίο δεν έγινε δυστυχώς και βρισκόμαστε και πάλι και συζητάμε το ίδιο θέμα. Επίσης, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία απασχολούν τους φοιτητές, για ακόμα μια φορά θα μιλήσουμε για τον πληθωρισμό, Ανδρέα, για τις τιμές, το κόστος ζωής σε έναν φοιτητή και όλα όσα έχουν να αντιμετωπίσουν για να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ο Αντώνης ο Πάστου μαζί μας, το κόστος ζωής ενός φοιτητή χρόνο με το χρόνο ανεβαίνει, κάνοντας ακόμα και για ένα φοιτητή που φοιτά σε δημόσιο πανεπιστήμιο και δεν έχει τα δίδακτρα, αν θέλεις, να είναι και αυτό επικίνδυνο στο να χαθεί το όνειρο, αν θες. Ακριβώς. Καθημερινά παρατηρούμε αρκετούς φοιτητές μας να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα οικονομικά τους. Βλέπουμε ότι όλα στην οικονομία αυξάνονται και αυτό δεν αφήνει δεν περνά παρατήρων από τους φοιτητές. Ιδιαίτερα το αυξανόμενο κόστος ενοικίασης είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει όλη τη φοιτητική κοινότητα. Βλέπουμε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν αυξηθεί ραγδαία τα ενοίκια. Έτσι, ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να, και ένας φοιτητής δεν μπορεί να έχει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους ώστε να έχει μια ανομαλή φοίτηση. Καταλαβαίνουμε ότι και ένας φοιτητής ανήκει σε ένα νοικοκυριό, σε μια οικογένεια που τον στηρίζει πολλές φορές, αν και αρκετοί είναι οι φοιτητές που προσπαθούν να εργάζονται συνάμα με τις σπουδές τους, αν και αυτό ανάλογα με τις υποχρεώσεις κάποιες φορές κρίνεται και ως αδύνατο. Ακριβώς, υπάρχουν πολλοί φοιτητές μας οι οποίοι προσπαθούν να συνδυάσουν τις σπουδές τους δουλεύοντας ακόμη, και εδώ είναι που εμείς ως φοιτητές προσπαθούμε να βρούμε κάποιες και βραχυπρόθεσμες προτάσεις όσο και μακροπρόθεσμες. Μακροπρόθεσμα με το στεγαστικό ζήτημα, έτσι αυτό που επιζητούμε από την πολιτεία είναι η αύξηση του συντελεστή δόμησης στην περιοχή της Αγλαντζάς των πολυκατοικιών, δηλαδή να αυξηθεί η προσφορά ώστε να πέσουν οι τιμές των ενοικίων και να μπορεί ένας φοιτητής να βρει έναν ενοίκιο πιο υποφερτό από αυτό που ήδη από τα ήδη υπάρχοντα. Είναι και ένα θέμα το οποίο συζητούσε και ο Υπουργός Εσωτερικών πρόσφατα, Ανδρέα, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να δοθούν για να γίνουν φοιτητικά διαμερίσματα, έτσι ώστε να διορθωθεί όσο μπορεί το θέμα με το στεγαστικό, όχι πως η διαβίωση γενικότερα γίνεται πιο εύκολη αν συνυπολογίσουμε τα καύσιμα αλλά και την διατροφή και τις εξόδους. Εγώ το τονίζω συνεχώς γιατί δεν θέλουμε ρομπότ φοιτητές, θέλουμε φοιτητές ευτυχισμένους και η έξοδος είναι μέσα στα πάγια έξοδα. Εννοείται. Αυτό είναι που προσπαθούμε έτσι να κάνουμε κάποιες διαβουλεύσεις και με την πολιτεία και με κάποιους αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να παίζουν γενικά τα κόστη ζωής, όχι μόνο στο στεγαστικό ζήτημα, αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά τους. Έχουμε ήδη κάνει κάποιες συναντήσεις, όπως για παράδειγμα με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, όπου θέλουμε και ζητούμε να εφαρμοστεί ο κώδικας διατίμησης 08, έτσι ώστε κάποιοι που πληρούν κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και δυσκολεύονται γενικότερα οικονομικά να μπορούν να τύχουν κάποιων εκτόσεων από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Θα ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κονδύλι. Ανδρέα, αν έχουμε χρόνο, πριν ολοκληρώσουμε, ένα θέμα ακόμα το οποίο θέλουν να δείξουν οι φοιτητές είναι ο κατάλογος διορισίμων. Λευτέρη, ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί και έχετε και θέσεις πάνω σε αυτό και σαν παράταξη. Σαφώς, το ζήτημα με τον κατάλογο διορισίμων, με τον τρόπο διορισμών των εκπαιδευτικών στην δημόσια εκπαίδευση, πέρασε ένας νόμος το 2017 για αντικατάσταση του καταλόγου διορισίμων με τις εξετάσεις διοριστέων, το οποίο σήμερα το 2024 μας λυπεί το ότι συζητείται αυτό που ψηφίστηκε το 2017 να τροποποιηθεί. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε τη σημαντικότητα του να υιοθετηθεί το νέο μοντέλο διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση και να αντικατασταθεί το απαρχαιωμένο σύστημα του καταλόγου, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο και στους νέους, αλλά όχι μόνο και στους νέους, και στους πιο ικανούς να εντάσσονται στην εκπαίδευση, γιατί η εκπαίδευση μας πραγματικά χρειάζεται ανανέωση, χρειάζονται νέες λύσεις στην εκπαίδευση. Παρατηρούμε και τα στατιστικά για την δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου, πως
δεν είναι πολύ γοητευτικά, στο πούμε έτσι, για το δημόσιο. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο βοηθάμε τους νέους φοιτητές του Πανεπιστημίου και τους πρόσφατους απόφοιτους να ενταχθούν στην εκπαίδευση προσφέροντας τις υπηρεσίες τους, αλλά την ίδια ώρα με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε και τον τόπο μας, μπαίνοντας στα σχολεία οι ικανότεροι και όχι αυτοί που έχουν σειρά. Εμείς πραγματικά θέλουμε να ξεκινήσουμε πλέον να συζητάμε για τον τρόπο εξετάσεων να μπει κάποιος στη δημόσια εκπαίδευση και όχι για την τροποποίηση αυτού που ήδη ψηφίστηκε από τη Βουλή του 2017. Καλά τα λένε οι άνθρωποι. Ποιος ακούει αυτά από εμάς εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους φοιτητές. Γαβρίλα μου, σε ευχαριστώ και σένα και τα παιδιά εκεί. Καλή επιστροφή. Τώρα εδώ μαζί μου η Μαρία Γκλιάου, συμβουλευτή.